Άγρια καταδίωξη στις 9.30 χθες βράδυ στο κέντρο της πρωτεύουσας με πρωταγωνιστή 16χρονο οδηγό που σε σήμα μέλους της τροχέας να σταματήσει πάτησε τέρμα το γκάζι του μικρού αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν και τρεις φίλοι του. Εγκλωβίστηκε όμως την κίνηση σε φώτα τροχέας στη Γρυβαδιγενή και τότε δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να τον πλησιάσουν πεζοί. Στην προσπάθειά του να διαφύγει έκανε επαναστροφή χτυπώντας τους δύο αστυνομικούς και ακολούθως εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τα μέλη της τροχιάς που τον καταδίωκαν έκαναν φίλο και φτερό την περιοχή και κατάφεραν μετά από εντατικές έρευνες να τον εντοπίσουν σε χωράφι στην οδό Νίκου Πελαβά στην Έγκομη. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν μόνο ο 16χρονος Ρουμάνος, ο οποίος στη θέα του αστυνομικού που πλησίαζε πεζό στο όχημα επιχείρησε για άλλη μια φορά να διαφύγει. Ο αστυνομικός τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας τα ελαστικά του οχήματος, αστόχησε όμως, με αποτέλεσμα ο ανήλικος Ρουμάνος να τραπεί για άλλη μια φορά σε φυγή. Η καταδίωξη τελείωσε μόνο όταν δεύτερο μέλος της τροχέας, που οδηγούσε διπλοκάμπιν όχημα, συγκρούστηκε με το σαλούν όχημα του 16χρονου και το ακινητοποίησε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ανήλικο που αντιμετωπίζει σωρία παραβάσεων και τον οδήγησαν στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας, όπου ο ανακρινόμενος δικαιολόγησε τις πράξεις του, λέγοντας ότι δεν ήθελε να συλληφθεί. Στο νεαρό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ενώ οι δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητό του διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και απολύθηκαν.